Από θαύμα σώθηκε ηλικιωμένος άνδρας, το όχημα του οποίου εξετράπη της πορείας του το πρωί της Δευτέρας και βρέθηκε μέσα σε χαράδρα βάθους 20 μέτρων έξω από τον Ελαιώνα. Παρά το βάθος της χαράδρας, ο ηλικιωμένος απεγκλωβίστηκε μέσα από το όχημά του σώος και αυλαβής, έχοντας μάλιστα για τις αισθήσεις του. Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί στο δρόμο Ελαιώνα Σερών. Στο σημείο έφτασαν επιτόπου 3 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών με 8 άνδρες για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό. Σήμερα το πρωί γύρω στις 11 και κάτι ειδοποιηθήκαμε για εκτροπή οχήματος από κάποιο περαστικό. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία μας με 3 οχήματα, 8 άνδρες. Φτάνοντας στο σημείο, είδαμε ότι το όχημα βρισκόταν μέσα σε γκρεμό, ύψος περίπου 20 μέτρα, μπορεί και λίγο παραπάνω. Ο άνθρωπος ευτυχώς δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά, είχε τις αισθήσεις του, έγινε επιχείρηση από τους συναδέλφους, κατέβηκαν κάτω στο φαράγγι, στο σημείο που βρισκόταν και τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Με σκηνιά έγινε πάντως. Ναι, έγινε επιχείρηση με σκηνιά γιατί υπήρχε έντονη κλίση στο Πρανές. Ο ηλικιωμένος είναι καλά στην υγεία του. Είχε επικοινωνία με τους πυροσβέστες και βοήθησε και αυτό στον απεγκλωβισμό του. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος διεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ναι, ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του, είχε επικοινωνία και φώναζε. Οπότε μας βοήθησε αυτό πάρα πολύ. Παρά το ότι το αυτοκίνητο έπεσε σε βάθος 10-15 μέτρων, ο οδηγός δεν έπαθε το παραμικρό. Βγήκε από αυτό με τη βοήθεια πυροσβεστών, χωρίς να έχει την παραμικρή αμυχή και διεκομίσει στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Εντάξει, ακριβώς η ηλικία γύρω στα 60 και κάτι πρέπει να ήταν ο κύριος. Μεταφέρθηκε με το ασθενοφόρο, όπως προείπα. Σας είπε τι ακριβώς σας συνέβη, πώς έφυγε από τον δρόμο? Όχι, δεν έγινε καμία δήλωση από τον ίδιο. Αυτά τώρα θα. Έχει να κάνει με τη βροχή, μπορεί να γλίστρισε δηλαδή το όχημα. Προφανώς, όπως βλέπετε από πάνω, το όχημα κατεβαίνοντας υπάρχουν ροδιές. Έχει γίνει εκτροπή του οχήματος στη δεξιά πλευρά του δεχτρώματος και για κακή του τύχη υπήρχε ο γκρεμός αυτός και έπεσε εκεί μέσα. Την όλη επιχείρηση διάσωσης και απεγκλωβισμού συντόνιζε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Σερών Ιωάννης Μπαγώτης, ενώ στο σημείο βρέθηκε και ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερών, κ. Νίκος Παπαδόπουλος.